Ah. Πάντα να είστε στην ώρα σας. Αυτός είναι ο βασικός κανόνας της Ακαδημίας High Hope. Είμαι σίγουρη ότι θα είχε πάει πάλι για χορό όλη νύχτα. Άργησε 10 λεπτά. Αυτό ήταν. Θα ξεκινήσουμε χωρίς εκείνη. Ξεκινάμε. Τέλεια συγχρονισμός. Πάνω στην ώρα για την είσοδό μου. Hey. Αντζέλικα, αυτή είναι η τρίτη φορά μέσα στην εβδομάδα που μας έκανες να σε περιμένουμε. Έλα, Τζέι, ηρέμησε. Ήρθα τώρα. Οπότε ας χορέψουμε. Hey, Αντζέλικα, δεν είναι το σωστό βήμα αυτό. Α, wow. Αρκετά για σήμερα. Θα συνεχίσουμε τις πρόβες μας μόλις θα είστε όλοι πρόθυμοι να δουλέψετε. Αντζέλικα, μα τι νομίζεις ότι κάνεις. Εξαιτίας σου η Σκάιλα τα έβαλε με όλους μας. Ηρεμήστε, παιδιά. Όλοι κάνουν λάθη κάποιες φορές. Ακόμα και οι Sky Dancers. Έχετε αρχίσει να γίνεστε πολύ βαρετοί. Hey, Breeze! Συγγνώμη για εκείνο το σάλτο. Ήμουν τελείως εκτός ρυθμού. Ίσως να μπορούσαμε να κάνουμε πρόβα απόψε. Πού, Αντζέλικα, στα κλαμπς. Είμαι σίγουρος ότι εκεί δεν χάνεις ποτέ τα βήματα. Αν θες να μάθεις, όχι. Ευχαριστώ, αλλά δεν θα πάρω. Ήδη έχω κανονίσει για πρόβες με την Τζέιντ απόψε. Α, έτσι εξηγείται. Η κυρία τέλεια μπαλαρίνα. Συγγνώμη αν θέλω να περνάω καλά, μοιάσω τόσο, αντί να σπαταλάω τη ζωή μου σε αυτό το βαρετό μπαλέτο. Α. Τέιτ, εγώ εννοούσα απλά... Ξέρω τι εννοούσες. Γεια σου, Αντζέλικα. Πάντα ησυχία επιτέλους! Ανόητα πλάσματα! Πώς να μπορέσω να συγκεντρωθώ στο πείραμά μου άμα έχω εσάς τους ανόητους να μουρμουράτε! Μα και τα σαλονάκια σου μουρμουράνε! Ευρώς, χέστο! Όχι, όχι, σε παρακαλώ! Υπόσχομαι να μην ξαναμιλήσω! Όχι! Χέστο! Αλλιώς θα είσαι το βασικό συστατικό για το επόμενο φίλτρο! Δεν είχα ακριβώς αυτό στο μυαλό μου. Η αμορφή απόχρωση του κόκκινου. Ναι, και του κίτρινου. Σναρ, είσαι σίγουρα στη μόδα και το φθινόπωρο. Δεν φαίνεται και τόσο άσχημο. Έξοχα. Και τώρα, το αντίδοτο. Y
Για να δούμε λοιπόν τώρα αν θα αρέσει το παγωμένο μου ποτό στη βασίλισσα Σκάιλα και τους υπηκόους της. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα εσείς οι τρεις να στήσετε έναν πάγκο με λεμονάδες. Συγγνώμη παιδιά, τι θα λέγατε και για ένα αντίδοτο για μένα ή κάτι που να αφαιρεί λεκέδες. Ακούσατε, ακούσατε! Είμαστε εδώ εμείς οι τρεις, οι κλόνοι φοβεροί! Με μια παράσταση μοναδική! Και τώρα, με μεγάλη μας τιμή, σας παρουσιάζουμε τον φοβερό, τον τρομερό, τον έναν και μοναδικό κλόουν που καταπίνει φλόγες! Γρήγορα, όλοι στο παλάτι! Ναι, τι καταπληκτική ιδέα! Ναι! Μάλλον θα έρθουμε μαζί σας! Με τη δύναμη μέσα μου ως βασίλισσα του φτερωτού βασιλείου, καλώ τους Sky Dancers μου να υπερασπιστούν το φτερωτό βασιλείο μου! Είναι απλά ένα πρωινό ζέσταμα. Ένα sky dancer πρέπει να κρατιέται σε φόρμα. Τι κάνετε με τις πιτζάμες? Μπείτε στο πρόγραμμα, παιδιά! Sky dancers! Το φτερωτό βασίλειο δέχεται επίθεση! Εννοώ θα τους κανονίσω εγώ! Αν είναι να γίνει, να γίνει από μένα! Οι τρομοθύελες! Επιτίθεται στο παλάτι! Ναι, πάμε! Θα σας ακολουθήσω! Δείτε τι μπορείτε να κάνετε για να καθυστερήσετε τις τρομοθύελες. Όχι, Αντζέλικα. Εσύ θα μείνεις εδώ μαζί μου. Μα οι Sky Dancers είναι ομάδα. Δουλεύουμε μαζί. Κοίτα πώς είσαι, Αντζέλικα. Δεν φαίνεσαι και τόσο συνεργάσιμη. Ίσα-ίσα που κρατάς ανοιχτά τα μάτια σου. Πώς γίνεται να σε στείλω μαζί με τους άλλους? Οι ανεμοστρόβιλοι είναι παντού! Σίγουρα θα ήταν πολύ πιο εύκολο αν είχαμε την Αντζέλικα μαζί μας. Έλα τώρα, βρεις ποιος τη χρειάζεται! Ήρθαν οι Sky Dancers, αλλά τους λείπει μία. Τι κρίμα! Μια τρομοθύλα για το σλαμ, ευχαριστώ πολύ. Τα βλέπω και ποντάρω άλλες δύο. Πίσω τους! Μην τους αφήσετε να το σκάσουνε! Νομίζω πως φοβούνται ότι μπορεί να σκάσουμε. Μην ανησυχείτε. Οι Sky Dancers θα τα καταφέρουν.
θα τα καταφέρω και αν παροϊδεύει. Hey, από εδώ! Καλή προσπάθεια, Skyblackers! Skydancers λεγόμαστε. Συγγνώμη, δεν έπιασα το ονοματάκι σας. Δεν το πέταξα για να το πιάσεις, αλλά εσάς σίγουρα θα σας πετάξουμε στα σκουπίδια. Μπράβο, μπράβο, οι Skydancers νίκησαν! Πολύ καλή δουλειά! Α, ωραία! Μια πολύ ξεχωριστή πρόποση για σας, κυρία μου! Μαμά, μία πρόποση! Εντάξει τότε, μία πρόποση! Ένα πραγματικό ζωντανό άγαλμα! Λοιπόν, πώς σου φαίνεται μια σκήπος με τα γάλματα του Wingdom? Πολύ ζωντανά γάλματα, ρουβουρου! Ναι, φαίνονται λες και είναι έτοιμα να σου μιλήσουν. Τα θαλάσσωσα και όταν ξύπνησα και συνειδητοποίησα τι σκάρωναν αυτοί οι δύο κλόουν, ήταν πολύ αργά. Δεν έφταιγες εσύ, Αντζέλικα. Μα αν δεν με είχε πάρει ύπνος η Σκάιλα τώρα, δεν θα ήταν σε αυτή την κατάσταση. Μα όλους μας εξαπάτησαν, Αντζέλικα. Έπρεπε να προστατεύουμε το παλάτι και όχι να κυνηγάμε τις τρομοθύελες. Ακούστε, μπορώ να ακούσω την καρδιά της. Χτυπάει ακόμα μέσα από την πέτρα. Ναι, αλλά όχι για πολύ ακόμα. Και αν δεν πάρετε γρήγορα το αντίδοτο, μην ανησυχείτε. Μπορείτε να τους χρησιμοποιήσετε για να διακοσμήσετε το πάρκο. Εννοείς ότι μπορεί να αναστραφεί αυτό? Α, ναι. Θα πρέπει να μιλήσεις με τον Skyclone. Δείχνει μεγάλη συμπόνια στους αξιολείπητους. Είμαι σίγουρος ότι θα σκεφτεί να ανταλλάξει το αντίδοτο με το πετράδι. Με τίποτα. Θα έρθουμε μαζί σας για να πάρουμε το αντίδοτο. Αντζέλικα, μα τι κάνεις? Είπα ότι θα πάμε μαζί τους για να πάρουμε το αντίδοτο. Αυτό είναι όλο. Επιτέλους, το πετράδι θα γίνει δικό μου. Δεν νομίζω να στάβανε καλά, Skyclone. Πρώτα θα μας δώσεις το αντίδοτο. Όχι. Πρώτα το πετράδι. Ορίστε, δώσε μας τώρα το αντίδοτο. Νομίζω ότι πρέπει να κατέβετε λίγο από τα σύννεφα, ανόητοι χορευτές. Δεν περίμενα να είστε τόσο αφελείς πραγματικά. Δεν νομίζω αυτό να ήταν μέρος του σχεδίου. Σλαμ, μπορείς να ανοίξεις την πόρτα. Νομίζω κολλήσαμε. Δεν μπορώ, δεν γίνεται. Είναι πολύ βαριά. Τότε, σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να βάλουμε το Skyclone να την ανοίξει από την άλλη πλευρά. Νομίζω πως ήρθε η ώρα να βρέξει στην παρέλαση. Πώς τολμάνε να μου δίνουν αυτό το ψεύτικο πετράδι. Νομίζουν ότι μπορούν να με κοροϊδέψουν. Δεν έχασα τα πάντα όμως.
Με τους ανόητους του Sky Dancers κλειδωμένους και τη Skyla και το Wingdom ακίνητους, δεν θα είναι καθόλου δύσκολο να πάρω το πετράδι στα χέρια μου. Ώρα να απολαύσεις τους καρπούς των κόπων σου, άρχοντά μου. Ναι, πράγματι. Και τώρα ας κουνηθούμε και ας πάμε να πάρουμε το πετράδι. Ποιος άφησε την βρύση ανοιχτή? Καλύτερα να πάμε να το λέξουμε. Όχι, ανόητη, όχι. Πολύ καλή δουλειά, Μπρις. Σίγουρα εξαφανίστηκαν. Το ίδιο δυστυχώς συνέβη και στο αντίδοτο. Τότε πάμε, τι καθόμαστε? Δεν έχουμε καιρό για χάσιμο. Δεν θα ξεμπερδέψουνε μαζί μου τόσο εύκολα. Ήρθε η ώρα να βγάλουμε τα γάντια. Τώρα θα δούνε το πραγματικό μου εαυτό. Τέρμα καλοσύνες! Από εδώ ακολουθήστε τα σημάδια του νερού. Αν ακόμα θέλετε το αντίδοτο, τότε το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο δωμάτιο με τους εφιάλτες, με φόβο στην καρδιά, και ελάτε να το πάρετε! Θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τρεις τρομοθύελες εκεί έξω. Μιλάμε για μεγάλη ισχύ ανέμων. Πώς θα καταφέρουμε να πολεμήσουμε τόσες πολλές? Hey, Αντζέλικα, εσύ δεν μπορείς να τις παγώσεις. Δεν θα μπορέσουμε να τις παγώσουμε τόση ώρα ώστε να πάρουμε το αντίδοτο. Μπορώ, θα τα καταφέρω. Σλαμ, εσύ είσαι ο πιο γρήγορος. Πρέπει να μπεις μέσα, να πάρεις το αντίδοτο και να βγεις πάλι έξω. Είναι πολύ ρυψό κίνδυνο. Hey, αν η Αντζέλικα λέει ότι μπορεί να τα καταφέρει, εγώ είμαι δίπλα της. Λοιπόν, τελείωσε ο χρόνος σας, Sky Dancers. Πιάστε τους! Πιάστε τους γρήγορα! Σλαμ, πήγαινε! Κάνε γρήγορα, Σλαμ! Εμπρός, παιδιά, πάμε να φύγουμε από εδώ! Όχι! Πάλι την πάτησα από αυτούς τους κακομαθημένους, τους Sky Dancers! Τι έγινε? Γιατί νιώθω τόσο... Θα σου εξηγήσουμε αργότερα, Βασίλισσα Σκάιλα, με λεπτομέρειες. Αλλά θα σου δώσουμε τον κύριο τίτλο τώρα. Η Αντζέλικα τα κατάφερε και πάλι. Αντζέλικα, δεν είναι στο κρεβάτι της? Ω, όχι. Νομίζω ότι πήρε το μάθημά της. Η Σκάιλα θα εκραγεί αν λείπει από την πρωινή πρόβα. Hey! Καλημέρα. Τι κοιτάτε όλοι? Λοιπόν, είδαμε άδειο το κρεβάτι σου και... Όταν διασκεδάζω, αργώ πάντα. Τέρμα τα αργοπορημένα ραντεβού για μένα από εδώ και στο εξής. Α, πολύ κρίμα, Αντζέλικα. Ξέρεις, υπάρχει ένα φοβερό πάρτι αυτό το Σαββατοκύριακο. Αλήθεια. Ο νέος βασικός κανόνας της Αντζέλικα. Ποτέ μη χάσεις μία πρόβα, ένα χορευτικό βήμα ή ένα φανταστικό πάρτι. Πάμε!